πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς Λίβερπουλ και Λέστερ θα διεκδικήσουν μία θέση στην συνέχεια του Carabao Cup. Είναι ο τρίτος γύρος της διοργάνωσης, νοκάουτ η αναμέτρηση, με την Λίβερπουλ να θέλει φυσικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέστερ που πλέον αγωνίζεται στην Championship, που μπορεί να χωρίζει μία κατηγορία της δύο ομάδες, αλλά σε ένα παιχνίδι με αυτές τις περγαμίνες και τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει προγνωστικό έτσι κι αλλιώς, και αφού πολύ περισσότερο υπάρχουν και αλλαγές, ιδιαίτερα στην Λίβερπουλ με τον Γιούργεν Κλοπ να κάνει το καθιερωμένο rotation. Η Λίβερπουλ, η οποία είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στο Carabao Cup, έχει 9 φορές που έχει κατακτήσει το θεσμό, η τελευταία το 2021-22. Θέλει κόντρα στην Λέστερ να ανέβει ένα επίπεδο παραπάνω, να φύγει από τον τρίτο γύρο, να προκριθεί, να κάνει μια καλή εμφάνιση και βέβαια να συνεχίσει να έχει στο καλεντάρι της το Carabao Cup, ένας θεσμός που δίνει ευκαιρίες σε παίκτες και σε νεαρούς ιδιαίτερα ποδοσφαιριστές, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν την ευκαιρία να αγωνίζονται στην βασική σύνθεση κάθε ομάδας. Για να δούμε λοιπόν την ομάδα με την οποία παρατάσσεται ο Γιούργεν Κλοπ. Η αρχική δεκάδα με τον Κέλεχερ κάτω από τα δοκάρια, τον Κουάνσα με τον Κονατέ στο κέντρο της άμυνας, Τσιμίκας και Τζόνς στα δύο αμυντικά άκρα, ο Χράβενμπερκ με τον Έλιοτ και τον Έντο στο κέντρο, τριάδα στην επίθεση, ο Ντόακ με τον Ζώτα και τον Χάκπο. Σε αυτό το 4-3-3 για την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, που δεν έχει στην αποστολή τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Έχει μείνει εκτός. Από την άλλη πλευρά η Λέστερ με τον Στόλαρζικ, τον Πολωνό κατά από τα goal post, με Κόαντι, Σούταρ στην άμυνα, Τζάστιν και Περέιρα στα δύο αμυντικά άκρα. Στο κέντρο ο Τσάουντρι με τον Κασαντέι και τον Ακτζούν. Στην επίθεση ο Μακατήρ με τον Ολμπράιτον και τον Είχε Ανάτσο να είναι στην κορυφή. Ο Νιγηριανός επιθετικός για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, του Ιταλού τεχνικού, ενδεχομένως σαν παίχτη να τον θυμάστε και από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό το 2009-2010. Οι φίλοι της Λίβερπουλ πάντα φροντίζουν με τον ύμνο της ομάδας να δίνουν το σύνθημα για να μην αφήσουν ποτέ την ομάδα τους μόνη, όπως και το κάνουν και σε αυτό το μάτς. Ο ήχος σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και η εικόνα, μιλούν από μόνοι τους. Είναι μια μοναδική παράσταση άλλωστε που δίνουν οι φίλοι της Λίβερπουλ και αξίζει να την απολαύσουμε. Πάμε λοιπόν, δόθηκε και το σύνθημα με τους παίκτες της Λίβερπουλ αγκαλιά και φυσικά τον Κώστα Τσιμίκα, τον Έλληνα ακραίο αμυντικό, να δίνουν τον καθιερωμένο όρκο νίκης πριν από κάθε αγώνα. Ο Τζόνς είναι ο αρχηγός της ομάδας της Λίβερπουλ σήμερα, ο Περέιρα από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Λέστερ. Ο Κόαντι είναι αυτός που τον βλέπουμε και όχι άδικα, αφού είναι η πρώτη του συμμετοχή φέτος με την Λέστερ. Στα 25 του χρόνια ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός φροντίζει να ξεσηκώσει τους συμπαίκτες του. Αρχή λοιπόν στο μάτς από τον διαιτητή της αναμέτρησης που δίνει το πρώτο σφύριγμα, ο Τιμ Ρόμπινσον είναι ο ρέφερι του αγώνα. Ο Κόαντι, ο οποίος αποκτήθηκε από την Everton, είχε αγωνιστεί βέβαια παλιότερα στην Liverpool χωρίς να έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του, άνοικε στη Liverpool από το 2010 μέχρι το 2015. Νοκάουτ αναμέτρηση, αν δεν έχουμε νικητή στην ολοκλήρωσή της θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Εκεί παραλίγο να γίνει ένα μπέρδεμα, διορθώνει με τη βοήθεια του Τζάστιν παραλίγο εδώ και πάλι
να ξεγελαστούν οι φιλοξενούμενοι με τον Στόλαρτζικ να απομακρύνει όπως στο χώρο του κέντρου οι προσπάθειες από την πλευρά των φιλοξενούμενων με τον Αγκτζούν να γυρίζει προς τα πίσω. Από τον Αγκτζούν, τον Τούρκο που στα 23 του χρόνια έχει ήδη 3 συμμετοχές φέτος με την Λέστερ. Η Λέστερ η οποία εδώ θα κάνει το λάθος και προσπάθεια ή τουλάχιστον δυνατότητα για να βρεθεί στο προσκήνιο για την Λίβερπουλ με το φάουλ που θα κερδίσει σε θέση για σέντρα. Αυτός είναι ο Σούταρ, ο κεντρικός αμυντικός της Λέστερ. Στα 24 του χρόνια, πρώτη συμμετοχή και για αυτόν, τον Χάρι Σούταρ, τον Αυστραλό. Ο Κώστας Τσιμίκας έτοιμος για αυτό το φάουλ για την Λίβερπουλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τσιμίκας εκτελεί, πολύ καλή εκτέλεση, διώχνει όμως με τις γροθιές ο Στόλαρτζικ. Και πάλι ο Τσιμίκας μαζεύει, εκεί δέχεται, όχι δεν υπάρχει μαρκάρισμα σύμφωνα με το ρέφερι, παίζεται και αντεπίθεση για την Λέστερ, κάθε την παλιά για την προσπάθεια που βγαίνει εδώ το γκολ. Έχουμε το 0-1 με τον Μαγκατίαρ. Κοιτάξτε εδώ τους φίλους της Λέστερ που βρίσκονται στο Λίβερπουλ, πώς πανηγυρίζουν και ο Έντζο Μαρέσκα, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, για αυτό τον απόλυτο ευνηδιασμό. Με τον Κώστα Τσιμίκα να διαμαρτύρεται για φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εδώ κρατάει το πόδι του. Έχει δεχθεί μαρκάρισμα κάτω δεξιά, χαμηλά. Η Λέστερ παρόλα αυτά βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Το καταφέρνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ η φάση. Δεν στάθηκε ο διαιτητής. Εδώ ενδεχομένως να υπάρχει και offside. Ο Μακατήρ είναι αυτός που σκοράρει. Με την Λέστερ κατά αυτόν τον τρόπο που χωράει πολλά ερωτηματικά. Να παίρνει το προβάδισμα. Για να δούμε εδώ χαμηλά το μαρκάρισμα από τον Ολ Μπράιτον πάνω στον Τσιμίκα. Και στη συνέχεια ο Αγκτζούν βγάζει τον Μακατήρ σε θέση βολής. Και αυτός νικάει τον Κέλεχερ. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Λέστερ προηγείται πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό. Με τον Μακατήρ να ανοίγει το σκορ. Να που το παιχνίδι με το ξεκίνημά του παίρνει ένα απρόσμενο θα έλεγα ενδιαφέρον. Γιατί κανένας δεν περίμενε τόσο νωρίς η Λέστερ να χτυπήσει. Μια Λέστερ η οποία είναι πρωτοπόρος στην Championship. Μετά από 8 αγώνες έχει 7 νίκες και μία ήττα. Έχει ένα σερί 3 νικών στην Championship. Κέρδισε 4 τη Southampton, 2-0 την Norwich, 1-0 την Bristol City. Είχε χάσει προηγουμένως από την Hull με 1-0. Από την άλλη πλευρά η Liverpool έχει 6 συνεχόμενες νίκες σε κάθε διοργάνωση. Μαζί και με το Europa League. Και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Αυτός είναι ο πρώτος γύρος που μπαίνουν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Carabao Cup. Για να δούμε τη βαθιά παλιά τώρα στα δεξιά με τον Ντόακ το κατέβασμα. Δεν μπορεί να βρει ένα διάδρομο. Το σούτ χαμηλά out από τον Έντοτ, τον Ιάπωνα. Και πάλι εδώ η προσπάθεια από τον Έντο στο χώρο του κέντρου. Ο 30χρονος, ο Γουατάρου Έντο, ο οποίος αποκτήθηκε από την Στουτγκάρδη αυτό το καλοκαίρι. Και πάλι η Λέστερ πάει να βγει στο προσκήνιο. Για να δούμε την παλιά τώρα στα δεξιά. Προσπάθεια με τον Ολ Μπράιτον, η σέντρα, η απομάκρυση. Δεν έχει βγει η μπάλα κόρνερ.
Τελικά θα αφήσουν οι φιλοξενούμενοι για να κερδίσουν αυτό το κόρνερ από το διώξιμο του Κουάνσα. Ο Κουάνσα στα 20 του χρόνια, είναι η τέταρτη συμμετοχή του φέτος. Παίρνει τις ευκαιρίες από τον Γιούργεν Κλοπ. Ένα κόρνερ με τον Τούρκο τον Αγκζούν. Να πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Ο Γιούνους Αγκτζούν. Στην εκτέλεση του κόρνερ η κεφαλιά από τον Κόνατε σε πλάγιο. Εδώ ο Σούταρ που επιστρέφει στην άμυνά του. Την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δυο τους για το Carabao Cup ήταν στις 22 Δεκεμβρίου του 2021. Τότε το μάτς είχε λήξει ισόπαλο 3-3 και είχε οδηγηθεί στα πέναλτι εκεί όπου είχε προκριθεί η Liverpool με 5-4. Πριν από αυτή την αναμέτρηση για το Carabao Cup είχαν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στις 19 Σεπτεμβρίου του 2017, τότε στην έδρα της Leicester, και η Leicester είχε κερδίσει με 2-0 τη Liverpool σε εκείνο το παιχνίδι. Πάντως στις μεταξύ τους αναμετρήσεις γενικά, σε όλη την προϊστορία, η Λίβερπουλ έχει 55 νίκες, η Λέστερ 41. Όμορφη ενέργεια από τον Ντόακ, εδώ διαμαρτύρεται για πέναλτι τώρα η Λίβερπουλ, δεν θα το δώσει ο ρέφερι. Με τον Ντόακ να μπαίνει από τα δεξιά, να εισβάλλει στην περιοχή, να πέφτει στο έδαφος, στη μονομαχία με τον Τζάστιν. Ξανά εδώ η τρίπλα του Ντόακ, το μαρκάρισμα του Τζάστιν, του έχει πάρει πόδια. Νομίζω ότι υπάρχει παράβαση. Δεν έχουμε VAR πάντως να πούμε. Και γι' αυτό δεν ελέγχθηκε και η φάση του γκολ για τη Λέστερ, η οποία είναι στο προσκήνιο με τον Χεανάτσο. Διαμαρτύρονται τώρα για χέρι οι φιλοξενούμενοι στην προβολή που έκανε ο Κουάνσα. Ξανά στην κατοχή της Λέστερ, την μπάλα. Με ένα γέμισμα για τις αλεπούδες που έχουν μπει πολύ καλά στο μάτς, ο Τσιμίκας θα πετάξει στο πλάγιο. Ο Τσιμίκας που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2017. Με την Λίβερπουλ, ο Γιούργεν Κλοπ νομίζω θα μείνει για πολλή ώρα όρθιος. Το συνηθίζει άλλωστε. Πόσο μάλλον όταν το αποτέλεσμα, το σκορ έχει ανοίξει από νωρίς για τους φιλοξενούμενους. Και Ανάτσο τώρα είχε βγει στα πλάγια. Αλλάζει προς τα πίσω ο Αγκτζούν. Εκεί όπου στο χώρο του κέντρου έχουν ανέβει τα δύο στόπερ, ο Σούταρ με τον Κόαντι για την Λέστερ. Αγκτζούν. Με τον Χεανάτσο να παίζει περιφερειακός. Τον Μακατίαρ να έχει κάνει ήδη τη ζημιά. Στο κέντρο προσπάθησε τώρα και έκοψε τελικά η Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να βγει κάθε την παλιά από τον Χράβενμπεργκ, τον Ολλανδό. Έντο. Δεξιά εκεί υπάρχει το στήριγμα του Ντόακ. Τώρα θα πάει η μπάλα από τον Έλιοτ. Και πάλι Έλιοτ. Ντόακ σε θέση για σέντρα. Δεν θα την κάνει. Αλλάζει με τον Τζόντς μέσα στην περιοχή. Ο Χάκπο δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Χάκπο παίζει στην κορυφή της επίθεσης, πλαισιωμένος από τον Ντιόγκο Ζώτα και τον Ντόακ. Τζόντς, Έλιοτ. Προς τα πίσω για τον Κόνατε και τον Κουάντσα. Αυτός θα γυρίσει για τον Κέλεχερ. Με τον goalkeeper της Λίβερπουλ να έχει βγει μακριά από την αιστεία του. Το γέμισμα από τον Κόνατε. Η κίνηση που γίνεται πολύ βαθιά η παλιά. Πολύ δυνατή απευθείας στα χέρια του Πολωνού τερματοφύλακα της Λέστερ, του Στόλαρτζικ. Και τώρα με τον Σούταρ, τον υψηλόσωμο αμυντικό. Εκεί παρακινδυνευμένο αυτό που έγινε. Ο Κόαντι τώρα. Διώξει σε αντίπαλο η κεφαλιά του Έντο. Το κατέβασμα πολύ όμορφα από τον Χάκπο. Τώρα η φάση με το σούτ, να κοντράρει ο Σούταρ και να παίρνει το κόρνερ η Λίβερπουλ.
Εδώ ο Χάκπο έχει πετύχει ένα γκολ φέτος σε 6 συμμετοχές, 24 χρονών. 6 συμμετοχές στην Premier League και ένα γκολ για τον Χάκπο. Πρώτο κόνο στο μάτς εκτελείται πλασταριστά το γέμισμα από τον Έλιο. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει η μπάλα εκεί. Όχι, δεν γίνεται το γκολ για τη Λίβερπουλ. Απίστευτη φάση, χαμένη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ντόακ ουσιαστικά και τον Ντιόγκο Ζώτα να μην μπορούν να νικήσουν τον Στόλαρζικ που είχε και την τύχη με το μέρος του. Αρχικά ο Ντιόγκο Ζώτα ευνηδιάζεται και ο Ντόακ στη συνέχεια που σουτάρει βρίσκει πάνω στον τερματοφύλακα της Λέστερ. Το γέμισμα εδώ και μια προσπάθεια, δοκάρι, δοκάρι εξ επαφής. Άλλη μια κορυφαία ευκαιρία για την Λέστερ, για την Λίβερπουλ να ισοφαρίσει. Η Λέστερ είναι σε παθητικό ρόλο με το γέμισμα που έγινε και στη συνέχεια η προσπάθεια από τον Ντόακ και τον Έλιοτ. Τώρα έχουμε το φάουλ για τη Λέστερ. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Τσιμίκα, εκεί έβαλε κάπως περίεργα το πόδι του και προσπάθησε να κάνει την παρέμβαση ο Κουάνσα. Στην εξέλιξη της φάσης είναι ο Ντόακ αυτός που σημαδεύει εξ επαφής το δοκάρι, το τραντάζει και χάνεται αυτή η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ που εδώ λίγο έλειψε να κλέψει. Ένας καταιγισμός φάσεων στο τελευταίο δίλεπτο που είναι λογικό να ανεβαίνουν σταδιακά οι γηπεδούχοι. Δεν είναι καλή η παλιά, ήταν πολύ δυνατή για τον Ντιόγκο Ζώτα, κάλυψε άψογα ο Σούταρ. Ο Ντιόγκο Ζώτα, ο Πορτογάλος, έχει σκοράρει δύο φορές φέτος. Είναι η τέταρτη σεζόν του στην Λίβερπουλ. Η καλύτερη ήταν το 2021-22 με 15 γκολ. Μετά από ώρα και πάλι οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να βρεθούν στο προσκήνιο. Γίνεται το λάθος, το κλέψιμο. Έντο άφησε στον Έλιοτ και δεξιά τώρα για τον Ντόακ. Όμορφη τρίπλα, η σέντρα θα περάσει, όχι. Κόβουν η αμυντική κόρνερ από την πολύ ορθή παρέμβαση, γιατί ερχόταν από πίσω ο Ντιόγκο Ζώτα από αυτή την σέντρα ξηράφη του Ντόακ. Εδώ ταλαιπώρησε τον Τζάστιν. Εκεί βρήκε κάποιον τρόπο για να απομακρύνει σε κόρνερ. Αμυντικός της Λέστερ, η εκτέλεση του κόρνερ από τον Τσιμίκα, η κεφάλια, ένα γέμισμα όπως όπως, ούτε σέντρα ούτε σούτ δεν ήταν αυτό, από τον Έλιοτ, εύκολα στα χέρια του Στόλαρζικ. 15 λεπτό στο παιχνίδι Λίβερπουλ, Λέστερ 0-1 με τον γκολ του Μακατήρ στο 3 του παιχνιδιού. Ο Μακατήρ που φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του με το ξεκίνημα του μάτς. Έχει πετύχει άλλα 4 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα της Championship στις 6 συμμετοχές του στα 21 του χρόνια. Ο πολλά υποσχόμενος επιθετικός της Leicester. Διακοπή στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Να πούμε ότι στην Liverpool, ενώ βλέπετε τον Μακατήρ, στον πάγκο βρίσκονται οι Άντριαν, Τσάμπερς, Φαντάικ, Ματίπ, Μακάλιστερ, Σόμποσλάι, Μπιέχετικ, Δίας και Νούνιες. Και από την πλευρά της Λέστερ, Χέρμανσεν, Φάες, Φέστεργαρντ, Γουίνκς, Χολ, Εντιντί, Φαμπιντίντι, Ντάκα και Ισαχάκου. Εδώ είναι ο Τζόνς, ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ.
Πρόσφερο την πρώτη βοήθεια στον Μακατίερ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας για την Λίβερπουλ και τον Κουάν Σαναλάς με τον Κονατέ. Ντόακ, Έλιοτ με τον Χάκπο να έχει ανέβει ψηλά για να πάρει μπάλα. Κάνει κίνηση στο βάθος και ο Χράβενμπεργκ που πάει να βγει σε ρόλο κρυφού επιθετικού. Τσιμίκας κλείνεται εκεί τώρα. Κονατέ. Δεξιά για τον Ντόακ. Η κίνηση. Χάκπο στο τριγωνάκι. Έλιοτ. Το σούτ με τα αριστερό δυνατό out. Στο 17. Αυτό το σούτ από τον Έλιοτ. Πιέζουν ψηλά οι γηπεδούχοι, λογικό είναι. Εδώ παρακινδυνευμένα παίζουν αρκετές φορές οι παίκτες της Λέστερ, δεν το έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Το γέμισμα από τον Περέιρα, η αλλαγή παιχνιδιού πολύ όμορφα. Μακατίρ, ο σκόρερ του παιχνιδιού. Τσάουντρι, Κασεντέι και Αγκτζούν στο χώρο του κέντρου. Αγκτζούν παίζει πιο δεξιά λίγο σε αυτή την τριάδα, ουσιαστικά Τσάουντρι και Κασαντέ είναι στο κέντρο, τα αμυντικά χαφ. Η προβολή από τον Κονατέ πάνω στον Χιανάτσο, αποτελεσματική. Τσιμίκας ψάχνει τρόπο η Λίβερπουλ. Θα πάρει το πλάγιο από τον Ολμπράιτον ο Χάβενμπεργκ. Έντο στα δεξιά για τον Ντόαχ που πάντα περιμένει εκεί. Πάει στο ένας με έναν, ψάχνει να βρει τρόπο για τη σέντρα. Έκανε την προσποίηση αφού ξεπέρασε τον Τζάστιν. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί μετά να βρει διάδρομο. Κονατέ, Έλιοτ. Το γέμισμα, εκεί δεν μπορεί να φέρει μπροστά του την μπάλα ο Ντιόγκο Ζώτα. Χάκπο θα χάσει και θα κάνει και το φάουλ ο Ολλανδός επιθετικός. Εδώ ο Χάκπο. Πλέον έχει τον συμπατριώτη του, τον Ράιαν Χράβενμπεργκ. Με τον Κόαντι. Ο Στόλαρζικ πιέζεται χαμηλά. Εκεί σώσει την όποια προσπάθεια ο Τσάουντι. Ανεβαίνει ψηλά και ακολουθεί ο Τσιμίκας στο μαρκάρισμα των Ολμπράιτον. Μακατίρ, η κίνηση τώρα από τον Κασαντέι, όμως δεν θα μπορέσει με την προβολή. Ήταν λάθος ουσιαστικά η πάσα του Μακατίρ προς τα πίσω. Τον Σούταρ, τον Κασαντέι έγινε το λάθος από τον Χιανάτσο. Το γέμισμα στα πλάγια με τον Ντιόγκο Ζώτα, τον Πορτογάλο να κατεβάζει. Το μαρκάρισμα εδώ με την προβολή από τον Σούταρ. Αυτή τη φορά ο ρέφερι δίνει το φάουλ στο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Θυμίζω ο διαιτητής της αναμέτρησης. Είναι ο Τιμ Ρόμπινσον. Πιο πολύ σφυρίζει η παιχνίδια της Championship.
Εδώ το κατέβασμα από τον Ντιόγκο Ζώτα και η προβολή με τα δύο πόδια από τον Σούταρ. Στο ντεμπούτο του σήμερα με την φανέλα της Λέστερ, ο Αυστραλός αμυντικός, όπως ντεμπούτο κάνει και ο Κοαντί, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Λέστερ δηλαδή, για τον Τσομαρέσκα. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Τσιμίκα, γλυκιά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται πάνω στην γραμμή. Σωτήρια η επέμβαση και καθοριστική από τον Κοάντι, σώζει την Λέστερ από την ισοφάριση μετά την κεφαλιά του Χάκπο. Διώχνει εδώ, κοιτάξτε πως διώχνει πάνω στην γραμμή ο Κοάντι και κρατάει το 1-0. Το 22. Η εκτέλεση του κόρνερ από την άλλη πλευρά, το γύρισμα του Κονατέ, out. Ο υψηλός όμως αμυντικός της Λίβερπουλ επιστρέφει στην άμυνά του. Ο 24χρονος Γάλλος Ιμπραχήμα Κονατέ. Στην τρίτη του σεζόν στην Λίβερπουλ είχε αποκτηθεί από την Λειψία. Αγτζούν διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Από τον Τσάουντρι στα πλάγια. Η τρίπλα πολύ όμορφη από τον Ολμπράιτον που ξέφυγε από τον Τσιμίκα, τον καταδιώκει ο Έλληνας αμυντικός. Θα βάλει τελικά την κόντρα για να πάει μπάλα στα χέρια του Κέλεχερ. Φάουλ τώρα πάνω στον Χάβενμπεργκ από τον αμυντικό της Λέστερ που θα δει και την κίτρινη κάρτα, τον Ρικάρντο Περέιρα. Αυτό το μαρκάρισμα από πίσω θέλοντας να ανακόψει την προσπάθεια αντεπίθεσης. Πρώτη κίτρινη στο μάτς. Έντο για τον Κουάντσα και πάλι ο Ιάπωνας για τον Τσιμίκα. Βλέπει την κίνηση και κάνει την παλιά, αλλά είναι πολύ δυνατή για τον Ντιόγκο Ζώτα. Φεύγει μπάλα απευθείας, out. Και αναπληρωματικοί της Λίβερπουλ ήδη έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Το κάνει βέβαια αυτό ο Κλόπ για να τους κρατάει όλους σε εγρήγορση. Εδώ παραλίγο και πάλι να γίνει το λάθος, το είπα και προηγουμένως ότι παρακινδυνευμένες αυτές οι ενέργειες από την πλευρά της Λέστερ. Ο Κόαντι λίγο έλειψε να δεχθεί εκεί την προβολή και να δει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τσιμίκας βρίσκει τον τρόπο για να περάσει για τον Χάβενμπεργκ. Ο Ολλανδός όμως δεν μπορεί να έχει αναλογή συνέχεια. Χώνεται ο Χάκπο, αλλά είναι δύο της Λέστερ εκεί και το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Έντσο Μαρέσκα, ο Ιταλός τεχνικός. Σε αυτή την θητεία του στην Λέστερ που προσπαθεί να την επαναφέρει στην Premier League. Ανέλαβε τον Ιούλιο τα ηνία της ομάδας. Προηγουμένως είχε κοουτσάρει το 2021 την Πάρμα. Και βέβαια το θυμόμαστε και σαν ποδοσφαιριστή από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό το 2009-2010. Στο κέντρο αγωνιζόταν. Στα 25 λεπτά έχουμε φτάσει. Λίβερπουλ Λέστερ 0-1 με τον γκολ του Μακατήρα από το 3. Έντο. Τσιμίκας πήγε πάνω του, αλλά του ξέφυγε του Τσάουντρι.
Χάκπο σκάβει για τον Χάβενμπερχ. Οι δύο δηλαδή συνδυάζονται. Διόγκο Ζώτα προς τα έξω. Το σούτ, η μπάλα κοντράρι. Πάει στον Χάβενμπερχ. Τσιμίκας. Και υπάρχει offside. Offside. Στην προσπάθεια που έγινε με σούτ, η μπάλα κατέληξε σε παίκτη εκτεθειμένο της Λίβερπουλ. Η κεφαλιά σε πλάγιο από τον Τζόνς. Οι κάμερες πάντα πάνω στον Γιούργεν Κλοπ, μήπως και πιάσουν κάποια αντίδραση. Τζόνς απομακρύνει ο Κουάνσα. Αφήνει το παιχνίδι ο ρέφερι. Τώρα έχουμε το φάουλ όμως από τον Τζάστιν, ο οποίος τα έχει βρει σκούρα από την πλευρά του στα ανεβάσματα που κάνουν ο Τζόνς με τον Ντόακ και με τον Έλιοτ να βρίσκεται σε μια τριάδα εκεί στα δεξιά, όπως γίνεται και τώρα πάνω κάτω με την προσθήκη του Χάκπο. Ο Χάκπο, ο οποίος παίρνει την μπάλα μπροστά του, πάει να κάνει το 1-2. Υπάρχει φάουλ έξω από την περιοχή που κερδίζει ο Ολλανδός επιθετικός. Καθυστερεί λίγο ο ρεφερί να σφυρίξει, είναι αλήθεια. Περιμένει να δει και την εξέλιξη της φάσης. Προφάλλω από τον Τζάστιν, ουσιαστικά που ανέκοψε αντικανονικά την προσπάθεια του Χάκπο να μπει στην περιοχή, να κάνει το 1-2 δηλαδή. Σε πολύ καλή θέση για απευθείας εκτέλεση με Τζόνς και Έλιοτ πάνω από την μπάλα. Τα λένε οι δυο τους. Στο 29, Έλιοτ πάει απευθείας πάνω στο τείχος και πάλι Έλιοτ, η σέντρα του δεν μπορεί εκεί για την κεφαλιά, ο Ντιόγκο Ζώτα ανάμεσα σε δύο. Ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για την Λίβερπουλ. Δυνατότητα ευκαιρίας για τους γηπεδούχους με αυτό το φάουλ. Εδώ ξανά ο Κόαντι κάνει το ίδιο σενάριο, θέλοντας να ανεβάσει ψηλά τους παίκτες της Λίβερπουλ για να τους ξεγελάσει με κάποιο 1-2. Κάτι που εμπεριέχει έναν κάποιον κίνδυνο. Έντο προς τα πίσω για τον Κέλεχερ και αυτός για τον Τσιμίκα. Πάει κοντά του Ολμπράιτον. Τζόνς για τον Τσιμίκα. Ο Τζόνς τώρα έχει φύγει από τα δεξιά και παίζει κάπως σε έναν ελεύθερο ρόλο μπροστά από τους αμυντικούς. Να δούμε, ήταν παροδικό αυτό για να αδειάσει κάπως η δεξιά πλευρά και να κινηθεί εκεί ο Ντόακ ανενόχλητος. Θα φανεί τώρα ο Τζόνς. Έτσι κι αλλιώς η φυσική του θέση είναι εκεί στο κέντρο. Κατά συνθήκη αγωνίζεται σήμερα στα δεξιά. Το πλάγιο που θα παραχωρήσει ο Χάκπο πάνω στον Ολμπράιτον. Μισάωρο στο μάτς Λίβερπουλ Λέστερ 0-1 με το γκολ του Μακατίερ στο 3. Ο Ρικάρντο Περέιρα ψάχνει κάποιον συμπαίχτη του.
θα πάρει νέο πλάγιο. Και πάλι ο Πορτογάλος αμυντικός. Στα 29 του χρόνια, βασικός και αναντικατάστατος φέτος για τη Λέστερ. Ο Ρικάρντο Περέιρα στην τρίτη του χρονιά που αγωνίζεται σε τέτοιο επίπεδο. Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις ουσιαστικά που δεν είχε τόσο βασικό ρόλο. Προερχόμενος από την Πόρτο και πιο παλιά από την Γκιμαράες. Κονατέ χαμηλά για τον Έλιοτ που τριπλάρει, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Κασαντέι. Διόγκο Ζώτα για τον Τσιμίκα, η σέντρα του κοντράρι πάνω στον Ρικάρντο Περέιρα. Και πάλι Διόγκο Ζώτα. Εκεί παραλίγο η πίεση του Χιανάτσο να φάνει αποτελεσματική, αλλά έρχεται ο Κόνατε να τον αδειάσει με αυτή την τρίπλα και να προστατεύσει έτσι τον Κουάνσα. Άρεσε στο κοινό αυτή η προσποίηση του Γάλλου. Κονατέ για τον Έλιοτ, για τον Τζόνς. Τώρα ο Έλιοτ. Το γέμισμα δεν είναι καλή προσπάθεια, εύκολα ο Σούταρ και τελικά η μπάλα θα καταλήξει out από τα πόδια του Τσιμίκα αφού κόντραρε στην προσπάθεια του Περέιρα. Ο Αλεξάνδερ Άρνοντ είναι και αυτός εκτός αποστολής, παρότι περιμέναμε ότι ενδεχομένως θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, είχε επανέλθει από τον τραυματισμό του για την Λίβερπουλ. Από την άλλη πλευρά ο Κάνον, ο νεοαποκτηθής μεσοεπιθετικός της Λέστερ, είναι και αυτός εκτός πλάνων. Όπως και ο Πράτ, που εδώ και καιρό έχει τραυματισμό. Πάντως στο πρωτάθλημα όταν έπαιζαν στην Premier League οι φιλοξενούμενοι δεν τα πήγαιναν καλά στα τρία τελευταία μάτσα απέναντι στη Liverpool, έχουν γνωρίσει ισάριθμες ήττες. Μάχες επιμαχών εκεί, θα κερδίσει ο Jones, έρχεται ο Κονατέ να κάνει το λάθος όμως και βγαίνει ο Μακατήρ, ο Χιανάτσο ζητάει μπάλα και την παίρνει, αλλά η προβολή του Κουάνσα σε πλάγιο σταματάει κάθε συζήτηση. Εδώ ο Έλιοτ που δέχθηκε το προηγούμενο μαρκάρισμα εκεί στις πολλές μάχες που έγιναν στο χώρο του κέντρου. Ζητήσανε πλάγιο εδώ οι γηπεδούχοι. Παραλίγο να κλέψει ο Χάκπο. Το γέμισμα από τον Κόαντι για τον Μακατήρ, offside αυτή τη φορά από τον βοηθό. Που ελέγχεται για την φάση του γκολ της Λέστερ. Το γέμισμα με στόχο τον Χάκπο, πολύ δυνατή παλιά, απευθείας στα χέρια του Στόλαρτζικ. Εδώ ο Τζόνς, αρχηγός για την Λίβερπουλ σήμερα. Έχει χώρο ο Κασαντέι, τώρα τρέχει και τον κλείνει ο Τζόνς. Το κλέψουμε από τον Έντο, ο Ντιόγκο Ζώτα, Πορτογάλος,
Ψάχνει να βρει κάποια κίνηση, κάποια τρύπα. Κλείνεται όμως από τον σούτ Αργεχάνη. Γίνεται νέο λάθος. Χάκπο. Η τρίπλα, το σούτ κοντράρι κόρνερ. Στο 36. Νέο κόρνερ για την Λίβερπουλ. Που έχει την κατοχή της μπάλας στο 59%. Στο τέταρτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πάει για την εκτέλεση ο Τζόνς. Έχουν ανέβει και ο Κονατέ με τον Κουάνσα. Η εκτέλεση του Τζόνς είναι προς τα έξω όμως. Το σουτ πιάνει αέρα ο Χράβενμπεργκ. Φέρνει την μπάλα μπροστά του με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ντόα Κάουτ στο 37. Αυτό ήταν το 13ο σουτ για την Λίβερπουλ. Τρία έχουν βρει στόχο, την εστία δηλαδή, αλλά κανένα δεν έχει καταλήξει στα δίχτυα. Ένα πήρε πορεία προς αυτά μετά την κεφαλιά του Χάκπο σε εκείνη την φάση στο 17, αλλά ήταν ο Κόαντι πάνω στη γραμμή για να διώξει την μπάλα. Μακατήρ τώρα για την Λέστερ, άστοχο το σουτ, πολύ ψηλά από τον Κασαντέι. Χάκπο ξεκινάει από πολύ πίσω την προσπάθειά του. Αλλάζει με τον Ντιόγκο Ζώτα. Μπερδεύεται εκεί, του έβαλε το μαρκάρισμα ο Κασαντέι. Έρχεται με το κεφάλι ο Ντιόγκο Ζώτα. Διώχνει ο Τζάστιν. Ο Ολμπράιτον δεν θα προλάβει. Ο Αγτζούν πίσω από τον Κονατέ. Κουάνσα, Τσιμίκας, δεν μπόρεσε ο Ντιόγκο Ζώτα, έκλεψε ο Περέιρα, έρχεται ο Ιχεανάτσο, παίζεται λέει ο ρέφερι, ζήτησαν χέρι γηπεδούχοι, Έλιοτ, Χάβενμπεργκ, το γέμισμα από πίσω Ντόακ, δεν θα προλάβει. Στο 39. Εδώ το γέμισμα από τον Ολλανδό και η κίνηση του Ντόακ. Δεν μπόρεσε. Παραλίγο να γίνει εδώ, φαντάζομαι, το λάθος. Από την κατάληξη της φάσης, αλλά η Λέστερ όσο το κάνει αυτό κινδυνεύει να πληγωθεί από μόνη της με αυτή την τακτική. Κοάντι, το τριγωνάκι με τον Τσάουντρι και τον Σούταρ, και τώρα έρχεται ο Ολμπράιτον, αλλά θα χάσει από τον Τζιμίκα. Έλιοτ, υπάρχει ένα φάουλ και μια κόντρα, δεν δίνει τίποτα ο ρέφερι. Κεφαλιά από τον Νέντο, γυρίζει ο Χάκπο, έχει την μπάλα μπροστά του, σκαστό το σούτ αλλά μπλοκάρει. Ο Στόλαρτζικ πήγε πάνω την μπάλα από αυτό το σούτ του Ολλανδού επιθετικού στο 40 του αγώνα. Εδώ πολύ όμορφα με το στήθος γύρισε το σώμα του, αλλά δεν είχε δύναμη το σουτ. Το περιοχή ψάχνει τρόπο για τη σέντρα, δεν το καταφέρνει να τη βρει και θα παραχωρήσει και το out αφού κλείστηκε άψογα από τον Τζόνς, τον αρχηγό της Λίβερπουλ. Και πάλι εδώ Μακατήρ
θα μπορούσε σε πρώτο χρόνο να είχε κάνει την σέντρα, αφού καθυστέρησε μετά. Βρήκε την ευκαιρία ο Τζονς και τον έκλεισε με τον Κονατέ εκεί κοντά να τον ντουμπλάρει. 4 λεπτά ακόμα για το πρώτο μέρος. Η Λέστερ εξακολουθεί να προηγείται με τον γκολ του Μακατήρ από το 3 του αγώνα. Σε μια φάση που διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για φάουλ πάνω στον Τσιμίκα στο ξεκίνημα της προσπάθειας και για offside στην ολοκλήρωσή της. Έντο το γέμισμα, αλλαγή παιχνιδιού, το κατέβασμα από τον Χάκπο που κινείται παντού. Η παλιά για τον Ντιόγκο Ζώτα, ψάχνει και πάλι αυτός να βρει τον Χάκπο. Η σέντρα, κόρνερ. Στο 5ο κόρνερ για την Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας το εκτελεί, η κεφαλιά από κοντά. Ο, πώς χάθηκε αυτό. Δεν μπόρεσε για την κεφαλιά ο Χάκπο. Και παραλίγο εδώ να είχαμε το αυτογκόλ από τον ευνηδιασμό του Κόαντι. Νέο κόρνερ. Στο 43, Τσιμίκας το εκτελεί, η κεφαλιά από τον Σούταρ, κατέβασμα από τον Έλιοτ, Ντόακ και πάλι Έλιοτ, προς τα πίσω. Η σέντρα για τον Κονατέ, το Σούταρ από τον Τσιμίκα θα μπλοκάρει ο Στόλαρζικ στο 43 του παιχνιδιού. Και πάλι η προσπάθεια του Τσιμίκα. Διακόπτεται το replay γιατί κάτι πήγε να γίνει εκεί. Ο Ντόακ δεν μπόρεσε να βγάλει από ό,τι φαίνεται ασίστε για τον Χάκπο. Έπεσε ο Στόλαρτζικ στην πορεία της μπάλας. 2 λεπτά ακόμα. Κάνει πολλά λάθη στην άμυνα η Λέστερ, αλλά δεν τα έχει πληρώσει μέχρι τώρα. Αντί για τον Σούταρ και τώρα ο Τσάουντρι και πάλι για τον Κόαντι προσπαθούν να ολοκανήσουν τώρα τον χρόνο ή της Λέστερ. Βαθιά μπαλιά από τον Στόλαρζικ για τον Μακατήρ που θα πάρει το πλάγιο. Μάλλον εκεί βγήκε στο πλάι για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με μια βαθιά μπαλιά, αλλά δεν ήταν τόσο αξιοποιήσιμη. Άλλωστε από εκεί ξεκινάει τις προσπαθίες του για να έχει τον χώρο. Αυτή τη φορά τον έκλεισε ο Τζονς. Τελευταίο λεπτό για το πρώτο μέρος. Χάκπο, λάθος η μπαλιά, δεν ήταν καλή, αλλά κάνει λάθος στη συνέχεια ο Τζάστιν και τώρα ο Ντόακ μπαίνει στην περιοχή. Ντόακ σταματάει, δεν μπόρεσε να βρει την σέντρα. Έλιοτ και πάλι Ντόακ. Ντόακ καθυστερεί ξανά ο Έλιοτ. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Σούταρ. Χάβεμπεργκ, 2 λεπτά θα έχουμε έξτρα χρόνο. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστέρησεις του ημιχρόνου. Τσιμίκας κόλλησε εκεί η μπάλα. Ο Σούταρ θα την διώξει στο πλάγιο πριν γίνει κανένα κακό για την ομάδα του. Λάθος από τον Έλιοτ.
Και τώρα για να δούμε την προσπάθεια για την Λέστερ. Με τον Αγκτζούν. Αγκτζούν καθυστερεί, κλείστηκε από πολλούς, κερδίζει και πάλι μπάλα. Ολμπράιτον, Αγκτζούν. Λάθος η μεταβίβαση. Χάκπο. Έρχεται με το μαρκάρισμα εκεί δυνατά ο Τσάουντρι να του κάνει το φάουλ. Είδε και την κίτρινη κάρτα ο Χάμζα Τσάουντρι. Δικαιολογημένα έχω την εντύπωση. Ο 25χρονος Άγγλος μέσος. Το γέμισμα για τον Ντόακ. Όμορφο το κατέβασμα. Έχει τον Τζάστιν μπροστά του για να τον ξεπεράσει. Κάνει μια τρίπλα αλλά του φεύγει το κοντρόλ. Ο Κόαντι τώρα και ο Κασαντέι. Πάει να κοπεί, ο Τσάουντρι διορθώνει, έρχεται ο Έντο, ο Ιάπωνας θα κάνει την σέντρα, δεν θα περάσει, ο Σούταρα θα απομακρύνει, τέλος για το πρώτο μέρος. Λίβερπουλ Λέστερ 0-1, φεύγει τρέχοντας για τα αποδυτήρια ο Γιούργεν Κλοπ. Εδώ είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Μακατίερ που έχει βάλει μπροστά την ομάδα του στο σκορ από το τρίτο κιόλας λεπτό, με τον 21 ετών. Κάσεϊ Μακατίερ να πετυχαίνει άλλο ένα γκολ. Έχει άλλα 4 φέτος στο πρωτάθλημα της Championship. Και μέχρι τώρα να δίνει το προβάδισμα για την Leicester απέναντι στην Liverpool. Νοκάουτ αναμέτρηση θυμίζω για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα ημίχρονο για να δούμε αν η Liverpool μπορεί να ανατρέψει αυτή την εις βάρος της κατάσταση. Που είναι το ζητούμενο προφανώς στην αναμέτρηση. Θα το μάθουμε βέβαια μετά την ανάπαυλα. Πάμε σε διαφημίσεις. Κάνε το πάμε στοίχημα τόσο δυνατό. Οι ομάδες που παίζουν καθημερινά σε εκατοντάδες διοργανώσεις με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές στις καλύτερες αποδόσεις. Τι είμαστε στο πάμε στοίχημα. Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Κάθε εβδομάδα και μια μοναδική προσφορά από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Ατμόσφαιρα και μυστήριο. Στο Σύρις Μάνια του Άττικα. He has his next victim. It's not enough to be a spectator. Do you have any idea who might have done this to you? Done what? What do you see? So this is what you are now. The most dangerous thing in the world. Cardinal. A broken man. Πρεμιέρα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα, στο Άττικα. Ο δικός μας Τσιμίκας, σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Κώστα, πώς νιώθεις για τη μεταγραφή σου? Καλά, αυτός είναι ταλεντάρα. Θα φτάσει πολύ ψηλά. Κώστα, σε πήρα στην Ακαδημία. Κώστα, αυτό είναι για σένα. Ο Κώστας Τσιμίκας και η Novibet ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά για όσους το χρειάζονται μέσω του Giant Heart. Giant Heart, μια συμμαχία αγάπης με την Novibet. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το πάνω από τα όρια. Μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά.
Δευτέρα με Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Το Άττικα διενεργεί τη δική του δημοσκόπηση στην αυτοδιοίκηση της Αττικής και όλης της χώρας. Ο Γιώργος Λεμός καταγράφει ζητήματα και προβλήματα στους 332 δήμους της χώρας και τα αναλύει με εκπροσώπους φορέων και θεσμικών οργάνων των αιρετών. Δημοσκοπήσεις με τον Γιώργο Λεμό. Δευτέρα με Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι στο Άττικα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Μη μέρα σαν και αυτή το 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τον αδελφό και το γιο του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, λόγω της φυλάκισης του τελευταίου έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Ως κυβερνήτης, ο Καποδίστριας ανακήρυξε την ίδρυση της ελληνικής πολιτείας και προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της νέας πολιτείας. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και πέτυχε παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Σαν σήμερα το 1976 γεννιέται στη Ρώμη ο Ιταλός επιθετικός μέσος Φρανσέσκο Τότι. Σημαία της Ρώμα, η οποία είναι η μόνη ομάδα που αγωνίστηκε στην καριέρα του από το 1992 μέχρι το 2017. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και η μητέρα του, που όταν τον ζήτησε η Μίλαν, τον έπεισε να μείνει στην ομάδα της αιώνιας πόλης. Με τη Ρώμα έπαιξε σε 785 μάτς και σημείωσε 307 γκολ, πανηγυρίζοντας μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Στην εθνική Ιταλία αγωνίστηκε 58 φορές, σκοράροντας 9 τέρματα και με τη φανέλα της σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο του 2006. Μία μέρα σαν και αυτή το 1984 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Χρόνης Εξαρχάκος, σε ηλικία 52 χρόνων. Διακρίθηκε για το τέμπο που έδινε στους ρόλους του, αλλά και την ικανότητα να μιλάει γρήγορα και συγχρόνως πολύ καθαρά. Οι γκριμάτσες του και μόνο αρκούσαν για να προκαλέσουν το γέλιο στους θεατές. Πρωταγωνίστησε στο θέατρο σε κλασικούς αλλά και σύγχρονους ρόλους, ενώ στον κινηματογράφο θα μας μείνουν αξέχαστες οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως Η Παριζιάννα, Η Ωραία του Κουρέα, Μαριχουάνα Στόπ, Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, Γοργόνες και Μάγκες και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ο 20χρονος Μιχάλης Μουρούτσος κατακτά το χρυσό μετάλλιο όταν κερδίζει τον Ισπανό Γκαμπριέλε Σπάρθα στον τελικό των 58 κιλών του Taekwondo. Την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή στα 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Στο ίδιο αγώνισμα η Στέλλα Τσικούν έρχεται πέμπτη και η Κατερίνα Βόγκολη ένατη. Μία μέρα σαν και αυτή το 2004, 7 μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνας χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 30 τραυματίζονται όταν το τουριστικό λεωφορείο που τους μεταφέρει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες συγκρούεται με φορτηγό στο πέταλο του Μαλλιακού. Σε ένδειξη πένθους ματαιώνεται το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής λήξης των 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων. Σημείο αναφοράς. Δευτέρα με Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα, η Φραντζέσκα Σαβοργινάκη φιλοξενεί τους πρωταγωνιστές της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και παρουσιάζει τις εξελίξεις και τα προβλήματα στις 13 περιφέρειες της χώρας με σημείο αναφοράς τις ανάγκες των πολιτών. Σημείο αναφοράς με τη Φραντζέσκα Σαβοργινάκη. Η αυτοδιοίκηση με αλφα κεφαλαίο. Δευτέρα με Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα, στο Αττικά. We'll be right back.
και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Κάθε βράδυ στις 9, ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Οι ειδήσεις του Άττικα φωτίζουν τις εξελίξεις, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, η Κατερίνα Ζάνα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άττικα. Ζωντανές συνδέσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, έρευνες για την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις διεθνείς εξελίξεις. Σχολιάζουν Βασίλης Κουρής, Γιώργος Μελιγκόνης, Έλλη Τριανταφύλου, Γιώργος Κουδαλάκης, Βούλα και Χαγιά και Αλέξανδρος Κλώσσας. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το βράδυ, ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Attica TV. Όσα δεν λένε οι άλλοι. Όσα φώτα κι αν χρειαστεί να σβήσουν στις μέρες μας, κάποια πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Και θα παραμείνουν ανοιχτά, αρκεί η εξοικονόμηση ενέργειας να γίνει υπόθεση όλων μας. Στη Βόλτον θα είμαστε δίπλα σας, με λύσεις και ιδέες για να το πετύχουμε μαζί. Βόλτον. Δίπλα σας, καθαρά και έξυπνα. Κύριε Στάρ, την ενημέρωση στο νέο Άττικα, Αλέξανδρος Κλώσσας, Ευαγγελίνα Βόσμου. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Σε μία εκπομπή με ανατρεπτική και εναλλακτική διάθεση. Για να λέμε όσα δεν λένε οι άλλοι. Που διαβάζει με κριτική ματιά την επικαιρότητα, φιλομετρά τα social media και προβάλλει την εναλλακτική, κοινωνική και πολιτική δημιουργικότητα. Και τώρα, πολιτισμός. Στον κόσμο έχει έλειψει πάρα πολύ το θέατρο. Βλέπουμε όλα τα θέατρα κατάμεσα. Restart. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Attica TV. Όσα δεν λένε οι άλλοι. Θέλω να βλέπω μπάλα με δώρο συνδρομή. Να χαίρομαι ματσάκι με φίλους στην TV. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στην Novibet. Με προσφορά γνωριμία στην Κοσμοτέ TV. Για να απολαμβάνεις όλους τους μεγάλους αγώνες, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. You can. Lottery winner names for the space trip competition are Angus Stewart. So those are our lucky shortlisters. Which one will you be voting for as they present passengers? You're going to be an astronaut. Why should the public vote for you? What makes you that special? People have been looking up at the stars forever. And I think it's always for the same reason. To see where we belong. How many people have that opportunity? One, two. Maybe the first civilian grandpa in space. Αστροναύτης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Άττικα. Τι κάνει το πάμε στοίχημα τόσο ξεχωριστό? Οι ομάδες που παίζουν παραδοσιακά και αυτές που έχουν βάλει την τεχνολογία στο παιχνίδι τους. Γιατί τι είμαστε στο πάμε στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Κάθε εβδομάδα και μια μοναδική προσφορά από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Λέστερ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με ένα 0 με το γκολ του Μακατήρα από το τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Με την Λέστερ να ευνηδιάζει την Λίβερπουλ, η οποία έχει απαντήσει με σόρια ευκαιριών και να δοκάρει. Δεν έχει καταφέρει όμως να φτάσει αρχικά στην ισοφάριση με στόχο να ανατρέψει αυτό το εις βάρος της 1-0, καθότι θέλει να κάνει την ανατροπή, να είναι αυτή που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο του Carabao Cup. Είναι ο τρίτος γύρος της διοργάνωσης. Μην ξεχνάμε ότι η Λίβερπουλ είναι πολυνίκης του θεσμού με 9 κατακτήσεις. Την ακολουθεί η Manchester City που έχει 8. Η Leicester έχει κατακτήσει και αυτή 3 φορές το Carabao Cup. Τελευταία ήταν το 1999-2000. Απέχουμε βέβαια από τότε
23 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Έχει μεσολαβήσει βέβαια και ένα πρωτάθλημα που έχει πάρει η Λέστερ. Τώρα φυσικά αγωνίζεται στην Championship με στόχο να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού πρωταθλήματος. Είναι στην πρώτη θέση της Championship μετά από 8 αγωνιστικές. Έχει 7 νίκες, μία ήττα. Η Λίβερπουλ έχει αρκετές αλλαγές βέβαια στην σύνθεσή της, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι ομάδες σε τέτοια παιχνίδια για το Carabao Cup. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες που έχουν μπει στο αρχικό σχήμα από την πλευρά του Jürgen Klopp έχουν τις δυνατότητες, θέλουν να δείξουν πράγματα, να αποδείξουν πράγματα στον γερμανό τεχνικό και να μπουν για τα καλά στην εξίσωση. Για να το κάνουν αυτό όμως δεν θα πρέπει να έχουν ένα αποκλεισμό στο κεφάλι τους και οφείλουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα αν θέλουν να μην γράψουν μια άσχημη σελίδα σε αυτό το ξεκίνημα της Liverpool που στο πρωτάθλημα της Αγγλίας στην Premier League είναι αρκετά καλό μετά από 6 αγωνιστικές. Είναι στην δεύτερη θέση με 16 βαθμούς, 2 βαθμούς πίσω από την City που έχει το απόλυτο. Ο Φωτεινός Πίνακας γράφει το Liverpool City 0-1. Την ίδια ώρα που στο ημίχρονο των υπολείπων αναμετρήσεων στο Chelsea Brighton δεν έχουμε γκολ, είναι στο 0-0. Bradford Arsenal 0-1 στο ημίχρονο. Blackburn Cardiff 2-2. Lincoln West Ham 0-0. Aston Villa Everton 0-1. Ισόπαλο είναι και το Newcastle Manchester City. Ενώ η Fulham προηγείται με 1-0 της Norwich. Να δούμε ποιες ομάδες θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο σήμερα. Θυμίζοντας ότι ήδη από χθες η Manchester United ήταν αυτή που προκρίθηκε κερδίζοντας εύκολα 3-0 την Crystal Palace. Η Ipswich έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 3-2 την Wolves. Και πάμε να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με την Port Vale, την Burnley, την Middlesbrough, την Mansfield, την Ipswich, την Exeter και την Manchester United να έχουν ήδη προκριθεί στον επόμενο γύρο. Liverpool, Leicester, έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα μπροστά μας για να εξακριβώσουμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Ξεκινώντας σε αυτό το δεύτερο μέρος, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Το γέμισμα τώρα για τον Doak δεν μπορεί να συγκρατήσει. Θυμίζω ότι η Liverpool ξεκίνησε το μάτς και συνεχίζει με τους Κέλεχερ, Κουάνσα, Κονατέ, Τσιμίκα, Τζόνς, Χάβενμπερκ, Έλιοτ, Έντο, Διόγκο Ζώτα, Doak και Χάκπο. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ που τον βλέπετε εδώ. Η Λέστερ με Στόλαρζικ, Κοάντι, Σούταρ, Τζάστιν, Περέιρα, Τσάουντρι, Κασαντέι, Ακτζούν, Μακατήρ, Ολμπράιτον και η Χεανάτσο για τον προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα. Λίβερπουλ Λέστερ 0-1 με τον γκολ του Μακατήρ στο 3. Είχε δοκάρει ο Doak, μεγάλη ευκαιρία ο Χάκπο για την Λίβερπουλ για να ισοφαρίσουν. Κίτρινη κάρτα έχει αντικρίσει ο Τσάουντρι και ο Περέιρα από την πλευρά της Λέστερ. Με 4-3-3 παίζουν και οι δύο ομάδες. Το κατέβασμα από τον Doak κόβεται σε πλάγιο από τον Τζάστιν. Το εκτελεί ο ίδιος ο Doak προς τα πίσω για τον Κονατέ. Και αυτός για τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Κουάνσα. Διόγκο Ζώτα περνάει για τον Τσιμίκα. Ο Έλληνας αμυντικός κλείνεται από τον Περέιρα. Κερδίζει όμως την μπάλα και έρχεται ο Διόγκο Ζώτα. Ο Πορτογάλος κάνει την τρίπλα. Διόγκο Ζώτα βγάζει για τον Χάκπο. Διώχνει ο Κόαντι οι κόντρες και ο Περέιρα εκεί μαζεύει και αφήνει για την απομάκρυνση της μπάλας στον Ακτζούν που είχε οπισθοχωρήσει. Χάβενμπερκ κάνει την τρίπλα, την προσποίηση. Χάκπο, γκολ! 1-1. Στο 48, λίγο ήρθε, λίγο έλειψε.
και κατάφερε ο Χάκπο να πετύχει αυτό που ήθελε. Βρήκε την τρύπα στην άμυνα της Λέστερ. Έκανε πολύ όμορφη την προσποίηση και με αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τη Λίβερπουλ σε 1-1. Εδώ κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλη η προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποιο offside. Ο Χάκπο παίρνει την μπάλα, προσποιείται και βρίσκει το σουτ με το δεξί, γυρίζοντας άψογα το σώμα του. Καμία αντίδραση από τον Στόλαρτσικ. Λίβερπουλ Λέστερ 1-1. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου μέρους, στο 48, η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ φτάνει στην ισοφάριση. Έκλεψε ο Ακτζούν. Η σέντρα με τη μία για τον Ιχέα Νάτσο. Βγαίνει ο Κέλεχερ. Πολύ γρήγορη αντίδραση από τον goalkeeper της Λίβερπουλ. Εδώ είναι ο Νιγηριανός επιθετικός της Λέστερ. Από την παλιά που του έβγαλε ο Μπράιτον. Με τη μία πήγε να ευνηδιάσει την άμυνα της Λίβερπουλ. Το κατάλαβε όμως ο Κέλεχερ. Και με άψογη αντίδραση μπλόκαρε. 1-1, το μάτς βρίσκεται σε σημείο ισορροπίας αναφορικά με το σκορ. Στην κατοχή της μπάλας η Λίβερπουλ υπερτερή είναι στο 59%. Κλέψουμε από τον Έλιοτ που κουβαλάει μπάλα, κάνει και το σουτ πάνω σε σώματα. Μοιάζουμε την προσπάθεια εδώ, δεν μπορεί όμως ο Ντιόγκο Ζώτα με τον Πορτογάλο να μην βρίσκει το σουτ που θα ήθελε. Έχει μπει με δυναμική σε αυτό το δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ. Και αυτό ήταν το 17ο σουτ για τους γηπεδούχους, 2 έχει η Λέστερ, το να το έχει κάνει γκολ. Το φάουλ που θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι, ένα φάουλ από τον Ιάπωνα τον Έντο πάνω στον Ακτζούν. Δεν μπορεί ο Μακατήρ, έρχεται ο Ντόα Καλαούτ αυτός, μαζεύει ο Κασαντέι, καθυστερεί, κλείνεται, χάνει την μπάλα. Προς τα πίσω είχε Ανάτσο, εκεί τρέχει, αλλά πιο γρήγορα στην πορεία της ο Τζόνς και απομακρύνει ο Κέλεχερ. Αλλαγή για τον Ντόακ τώρα στα δεξιά, μετά από την πάσα του Έλιοτ. Κόβεται ο Χάκπο, η κόντρα πάνω στον Ντόακ από το διώξιμο που επιχείρησε ο Τζάστιν, πλάγιο για την Λέστερ. Νέο πλάγιο και πάλι από τον Ντόακ. Θυμίζω ότι στον πάγκο της Λίβερπουλ βρίσκονται οι Αντριάν, Τσάμπερς, Φαντάικ, Ματίπ, Μακάλιστερ, Σομποσλάι, Μπιέχετικ, Δίας και Νούνιες. Καθυστέρησε το Χάκπο και χάσε μπάλα, αλλά θα την κερδίσει με πείσμα. Ο Ολλανδός επιθετικός πάει να μπει στην περιοχή, κόβεται εκεί από το σώμα που έβαλε μπροστά του ο Τσάουντρι και φεύγει με την μπάλα έξω, εδώ ο Τσάουντρι. Στον πάγκο της Λέστερ, η Χέρμανσεν, Φάες, Φέστεγκάρτ, Βουίνγκς, Χόλ, Ντιντί, Βαμπιντίντι, Ντάκα και η Σαχάκου. Ο Τσάουντρι εκεί σε μια λάθος μεταβίβαση, αλλά έχει κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα χαμηλά τον Χάβεμπερ. Είναι πάνω του και ο Χάκπο, θα σηκωθεί ο Τσάουντρι. Ετοιμάζεται αλλαγή από την πλευρά της Λέστερ. Είναι ο Ντιντί αυτός που προθερμαίνεται. Αλλάζει μάλλον ουσιαστικά για να μπει στο μάτς.
Ο Νιγηριανός επιθετικός, 26χρονος, έχει 8 συμμετοχές στην Champions League, έχει παίξει όλα τα μάτς δηλαδή. Έχει πετύχει και ένα γκολ. Νάτος εδώ, NDD. Πλάγι από τον Τζάστιν που αλλάζει με τον Κασαντέι, που μακρύνει ο Κόαντι. Η μπάλα περνάει εκεί όπου βγάζει με το κεφάλι όμως ο Κουάνσα πριν από τον Χιανάτσο. Έλιοτ. Δεξιά ο Ντόακ. Παίρνει πάσα. Ντόακ κάνει την τρίπλα. Δεν βγάζει σέντρα, καθυστερεί. Τώρα σκάβει εκεί όπου παραλίγο το λάθος, αλλά με το στήθος πίσω ο Περέιρα θα γυρίσει στον Στόλαρτζικ. Εδώ ο Ρικάρντο Περέιρα και ο Ντόακ. Περιμένει μια διακοπή ο NDD για να μπει στο μάτς. Αγκτζούν για τον Ολμπράιτον. Με τον Ντιόγκο Ζότα κοντά του. Έγινε το λάθος, η μπάλα είναι για την Λίβερπουλ. Εδώ ο Ολμπράιτον. Έντο για τον Ντόακ. Πάντα έχει κοντά του τον Τζάστιν, αλλά τον έχει ταλαιπωρήσει αρκετές φορές. Έλιοτ, γίνεται η κίνηση απέναντι ο Ντιόγκο Ζότα και ο Τσιμίκας που βγαίνει στην πλάτη του. Κονατέ, 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Λάθος από τον Έλιοτ, διορθώνει ο Κονατέ. Κουάνσα για τον Τζόντς. Χαμηλά τώρα η μπάλα. Θα γίνει το κόψιμο. Χάκπο. Όμορφη η τρίπλα από τον Χάκπο. Απέναντι είναι ο Χράβεμπεκ. Για να δούμε τον Ολλανδό. Δεν προλαβαίνει έγκαιρα, αλλά θα κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Η σέντρα, η κεφαλιά του Ντιόγκο Ζότα προς τα πίσω. Ευνηδιάστηκε κιόλας. Είναι και δυνατή η μπαλιά. Ντόακ. Τζόνς, Έλιοτ, Έντο, Χάβενμπερκ, Τσιμίκας, η σέντρα χαμηλά και πάλι ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αμυντικός θα συγκλίνει. Έλιοτ, Ντόακ, θα μαρτύρονται για πέναλτι γηπεδούχοι. Παίζεται, λέει ο ρέφερι, από την τρίπλα που κάνει ο Έλιοτ και βρέθηκε στο χορτάρι. Έλιοτ, η σέντα κεφαλιά, δοκάρι και η προβολή εδώ, φοβερή φάση για τη Λίβερπουλ, χάνεται. Ο Χάκπο δεν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ για να κάνει μόνος του την ολική ανατροπή. Η μπάλα έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Η τρίπλα, για να δούμε, δεν μπορεί να βρει το σούτ εκεί. Αν και το έψαξε ο Ντιόγκο Ζότα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 56-57 του αγώνα. Με τις καραμπόλες, με το δοκάρι, με το παραλίγο αυτό γκολ. Με αυτά και με αυτά σώθηκε η εστία του Στόλαρτζικ από δεύτερη παραβίαση. Φεύγει ο Κασαντέι από το μάτς. Μπαίνει ο NDD στην θέση του. Αυτή η αλλαγή στο 57. Εδώ ο Χάκπο. Με αυτή την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα εδώ. Και χωρίς την βοήθεια της τεχνολογίας. Η λεγόμενη goal line technology. Που αφορά την γραμμή του τέρματος, αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα. Λάθος μεταβίβαση, έρχεται και κλέβει ο Ρικάρντο Περέιρα και τώρα ο Ολμπράιτον προς τα πίσω.
Πρώτη επαφή της μπάλας από τον NDD. Χαμηλά εκεί το μαρκάρισμα στον Αγτζούν από τον Τσιμίκα. Η φάση συνεχίζεται. Αυτά και με αυτά δεν είδαμε ποτέ το replay με την διαμαρτυρία για πέναλτι στον Έλιοτ. Πεσμένος εδώ ο Αγτζούν, ο Τούρκος μεσοπιθετικός. Εδώ ήταν στην αρχή της φάσης. Δεν είναι διαφωτιστικό το replay κατά αυτόν τον τρόπο. Στην συνέχεια με το σκάψιμο εδώ του Έλιοτ, η κεφαλιά του Χάκπο πάνω εδώ στην γραμμή, παραλίγο να έρθει το δεύτερο τέρμα. Ο Μπράιτον ήταν αυτός που έσωσε την εστία της Λέστερ από δεύτερη παραβίαση και η αντίδραση του Γιούργεν Κλοπ για αυτή την χαμένη ευκαιρία. Ο Χάκπο τον βλέπετε που κινείται, μία στα πλάγια, μία στην επίθεση, στο κέντρο. Γενικά ψάχνει τρόπο για να βρει διαδρόμους να γίνει επικίνδυνος για τα αντίπαλα καρέ και το δουλεύει πολύ, έκανε αρκετά χιλιόμετρα. Δεν είναι ένας επιθετικός κολόνα που λέμε, είναι περιφερειακός επιθετικός, αλλά όταν χρειάζεται δράκε μέσα στην περιοχή. Με τρόπο που επιχείρησε προηγουμένως με την κεφαλιά να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά στάθηκε άτυχος. Δεν κατάλαβε την παλιά ο Ντόακ για να ακολουθήσει. Η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Μία ώρα στο μάτς, Λίβερπουλ Λέστερ 1-1. Το προβάδισμα για την Λέστερ στο 3 ο Μακατήρ, ισοφάρισε ο Χάκπο στο 48 του αγώνα. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης δηλαδή. Σημαδιακό το 3 μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Ο Έντζο Μαρέσκα, καλός τεχνικός. Έχει κάνει ήδη μια αλλαγή με τον NDT στην θέση του Κασαντέ και ετοιμάζει άλλες δύο με τον Ντάκα και τον Ισαχάκου να ετοιμάζονται για να περάσουν στο μάτς. Φάουλ αλλά και πλεονέκτημα αφήνει ο ρέφερι την φάση να εξελιχθεί. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ντιόγκο Ζώτα, η μπαλακόντρα ρε. Και κόρνερ από ό,τι φαίνεται από τις διαμαρτυρίες. Δίνει ο ρέφερι. Εδώ ο Ντιόγκο Ζώτα. Το κόρνερ εκτελείται, η κεφαλιά εκεί προς τα πίσω έκανε άστοχη έξοδο ουσιαστικά ο Στόλαρτζικ και δεν μπόρεσε να πάει πάνω στην μπάλα. Κόρνερ από το κεφάλι του Κόαντι έφυγε εκτός. Η πλευρά του Τσιμίκα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ το 8ο για την Λίβερπουλ. Στο 62 ο Τσιμίκας, η απομάκρυνση από τον Περέιρα και πάλι δεύτερη προσπάθεια θα έχει ο Έλληνας αμυντικός. Τσιμίκας εκτελεί το γύρισμα εκεί που επιχείρησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Χάκπο. Χράβενμπερκ και Τσιμίκας συνδυάζονται. Έντο, Τσιμίκας,
Χάκπο δεν μπόρεσε να δώσει στον συμπατριώτη του, τον Ολλανδό. Ντοάκ. Ντοάκ κάνει την τρίπλα. Ο Έλιοτ. Δεν καλό το σούτ. Αλλαγές και πάλι για την Λέστερ. Τρεις. Μαζεύτηκε και τρίτος στην παρέα. Είναι ο Χολ. Φεύγει ο Μπράιτον και μπαίνει ο Φαταού Ισαχάκου. Αλλαγή με τον Χιανάτσο εκτός παιχνιδιού και τον Ντάκα στην θέση του. Και τον Ακτζούν να αφήνει την θέση του στον Χολ. Μεσοεπιθετικές οι αλλαγές του Έντσο Μαρέσκα. Δείχνει όρεξης να διεκδικήσει το δεύτερο γκολ, όπως και η Λίβερπουλ από την άλλη πλευρά, με τον Ντάρουιν Νούνιες να είναι έτοιμος να μπει στο μάτς, όπως και ο Σουμποσλάι. Ο Σουμποσλάι στην θέση του Ντοάκ, που έκανε πολλή δουλειά σήμερα. Μπαίνει λοιπόν ο Ούγγρος, ο Ντόμινικ Σουμποσλάι και το χειροκρότημα για τον Ντάρουιν Νούνιες, τον Ουρουγουάνο επιθετικό. Έγινε εκεί το κλέψιμο, αλλά διορθώθηκε το λάθος. Έντο. Να δούμε τώρα με αυτές τις αλλαγές. Ουσιαστικά η Λέστερ, αν θα μπορέσει να βρει μια ισορροπία, να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο επιθετικά, γιατί μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημα, δεν το έχει καταφέρει. Με τη Λίβερπουλ βέβαια, με τον Νούνιες πλέον στην κορυφή της επίθεσης, να θέλει να καθαρίσει το μάτς και την πρόκριση. Λάθος η εκτέλεση του πλαγίου σε αντίπαλο από τον Τζάστιν, αλλά δεν επωφελήθηκε ο Έντο. Φαλιά εκεί από τον Ντάκα. Ο Ντάκα από την Ζάμπια. Στην πρώτη του συμμετοχή φέτος. Άλλες τρεις φορές ήταν στον πάγκο χωρίς να μπει στο μάτς. Έχει αποκτηθεί από την Σάλτσμπουργκ. Ουσιαστικά η Λίβερπουλ αλλάζει και σύστημα, με έναν μέσο να φεύγει και έναν επιθετικό να μπαίνει στο μάτς.
Για να δούμε την προσπάθεια του Περέιρα για την Λέστερ. Το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κέλεχερ θα μπλοκάρει πρώτου Μακατήρ. Τον Ισαχάκουν είναι δεξιά, τον Ντάκα στην κορυφή της επίθεσης για την Λέστερ. Ομορφή ενέργεια τώρα του Ντιόγκο Ζότα που θα βγάλει τη σέντρα εκεί το στοπάρισμα. Πήγε να δώσει στο πιάτο Έλιοτ για τον Νούνιες. Αλλά πρόλαβαν και έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Με τον, οι φιλοξενούμενοι μάλλον, με τον NDD. Κεφαλιά του Τσιμίκα, δεν έχει βγει η μπάλα. Χακπό προς τα έξω για τον Σόμποσλάι. Έντο, Κονατέ και Κουάνσα. Αριστερά πάντα περιμένει ο Τσιμίκας και θα πάρει πάσα. Χακπό. Με την προσπάθεια του Νούνιες που φαίνεται να έχει μπει ο Ρεξάτος. Σομποσλάι, ο Ούγκρος θα κάνει το σουτ. Γκολ! Απίστευτο γκολ! Βολίδα! Δεν είδε ποτέ την μπάλα. Ο Στόλαρζικ παρά μόνο στα δίχτυα της εστίας του. Η Λίβερπουλ κάνει την ανατροπή. Με τον Σομποσλάι να πετυχαίνει ένα απίστευτο γκολ που σκορπά τα χαμόγελα και στον Στίφνο πολλές φορές. Γιούργεν Κλοπ, αλλά μια τέτοια γκολάρα από τον Σόμποσλάι δεν μπορεί να αφήσει κανέναν χωρίς να αντιδράσει. Εδώ και οι συμπαίχτες του βλέπετε πως έχουν υποδεχθεί τα χαρμόσυνα νέα. Εάν έχουμε μετρητή ταχύτητας σε αυτό το σουτ, νομίζω ότι θα σπάσει τα κοντέρ. Τρομερό τον γκολ από τον Σόμποσλάι και προβάδισμα για τη Λίβερπουλ 2-1. Με τον Ούγκρο μέσο να δίνει το στίγμα του. Τι κι αν έπεσε ο Στόλαρζικ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βγάλει αυτό το σουτ. Και τώρα οι φίλοι της Λίβερπουλ είναι αυτοί που πανηγυρίζουν για τα καλά μετά την ολική ανατροπή. Με τον 22χρονο Ούγκρο, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος από την Λειψία, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ με την φανέλα της Λίβερπουλ. Έχει σκοράρει και κόντρα στην Άστον Βίλα για το πρωτάθλημα στο 3-0 στις 3 Σεπτεμβρίου. Πιο χαλαρό τώρα το κλίμα και στις εξέδρες. Από ό,τι φαίνεται, σε μια παγωμένη βραδιά στο Λίβερπουλ, νωρίς πριν κάνα δύο ώρο έβρεχε κιόλας. Τώρα γίνεται θερμή η βραδιά για τους φίλους της Λίβερπουλ που βλέπουν την ομάδα τους να ξεπερνάει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σοκ που υπέστη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όταν στο 3 ο Μακατήρ έδωσε προβάδισμα στην Λέστερ. Η ισοφάριση ήρθε με τον Χάκπο στο 48. Για να έρθει ο Σόμποσλάι να πετύχει το δεύτερο γκολ για την Λίβερπουλ στο 70 της αναμέτρησης. Τώρα η Λέστερ που ούτως ή άλλως είχε δύσκολο έργο. Έχει ακόμα μεγαλύτερο σε απόσταση να καλύψει επίτευγμα εάν θέλει
να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το μάτς. Βέβαια, για την Leicester προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή στην Premier League. Αυτό το κάνουν από το ξεκίνημα οι παίκτες της Leicester. Βγει out αφού θα κοντράρει στα πόδια του από την παρέμβαση του Κουάνσα. Ο φωτεινός πίνακας πλέον δίνει το σκορ στο 2-1. Η Λίβερπουλ μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε πολύ διαφορετική. Και κατάφερε βέβαια να επιβάλλει το ρυθμό της έτσι και αλλιώς. Άλλωστε όταν γίνονται και πολλές αλλαγές, αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει συνοχή στις γραμμές κάθε ομάδας. Αυτοί οι παίκτες όμως φροντίζουν να ξεπερνούν γρήγορα τα όποια εμπόδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε η πορεία της Liverpool φέτος είναι αρκετά απαιτητική και το ξεκίνημα που έχει κάνει ιδιαίτερος καλό, έτσι ώστε να υπάρχουν απαιτήσεις από όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε αποτελούν βασική επιλογή είτε όχι. Άλλωστε για να βρίσκονται στο ρόστερ μιας τέτοιας ομάδας σαφώς και το αξίζουν. Εδώ το κλέψιμο τώρα από τον Νούνιες που ψάχνει το σουτ και το πραγματοποιεί. Μπάλα φεύγει out όμως το 76 του παιχνιδιού. Ντάργον Νούνιες. Το θέλει τον γκολ ο Νούνιες. Το έψαξε σε αυτή τη φάση. Έχει σκοράρει ήδη τρεις φορές στην Premier League φέτος. Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Newcastle στα τέλη του Αυγούστου. Και άλλο ένα πριν από τρεις μέρες πριν από αυτή την αναμέτρηση δηλαδή, με αντίπαλο την West Ham. Πέρυσι είχε πετύχει 9 σε όλη την σεζόν στην Premier League, τώρα έχει ήδη 3. Ανεβαίνει τώρα η Leicester, μήπως και μπορέσει να διεκδικήσει την ισοφάριση. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Justin να ψάχνει κάποιο κοντά του. Αλλάζει με τον NDD και θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ από τον Σόμποσλαϊ. Τον τράβηξε εδώ, βλέποντας ότι του ξεφεύγει ο Τζάστιν. Για να δούμε αυτή την στημένη μπάλα, πρώτη μετά από πάρα πολύ ώρα. Νομίζω και είναι και πρώτη φορά στο μάτσε που έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Αν εξαιρέσουμε βέβαια το πρώτο κόρνερ που είχε κερδίσει η Leicester πολύ νωρίς στην αναμέτρηση. Αυτό το φάουλ είναι κάτι καλύτερο από κόρνερ.
Στο 78 έχει ανέβει και ο Κόαντι. Η εκτέλεση του φάουλ δεν μπορεί να υπάρξει κεφαλιά από τους φιλοξενούμενους αφού βρίσκεται εκεί ο Ντιόγκο Τσότα να διώξει. Αλλαγή για την Λίβερπουλ, βγαίνει από το μάτς καταχειροκροτούμενος ο Τζόνς, που είχε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Χειροκροτείται από τον κόσμο. Να περάσει ο Στέφαν Μπαχετίκ στην θέση του. Ένα νέο ταλέντο που το είδαμε και πέρυσι σε παιχνίδια του Carabao Cup να παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Ο Ισπανός στα 18 του χρόνια. Εκεί έχουμε μια διαμαρτυρία για πέναλτι. Στη συνέχεια η κόντρα και το κόρνερ. Για να δούμε τι έγινε. Δεν υπάρχει κάτι. Στη συνέχεια το σούτ από τον Ντάκα, κόντραρε και φύγει μπάλα κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ σε αναμέτρηση για την Λέστερ στο 80 του παιχνιδιού. Η εκτέλεση είναι καλή, η κεφαλιά όμως εκεί απομάκρυση από τον Έντο μετά την εκτέλεση του Χολ. Ο Τσάουντρι περνάει την μπάλα. Ευκαιρία για την Λέστερ. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ισαχάκο όμως να καθυστερεί και να χάνει την δυνατότητα να απειλήσει. Θα μπορούσε να βγάλει πολύ γρήγορα για τον Ντάκα που ήταν σε θέση βολής. Καθυστέρησε, εδώ φάνηκε η απειρία του, τον έκλεισε ο Κόνατε. Και με αυτόν τον τρόπο η Λέστερ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με κάποια καλύτερη τελική την προσπάθεια αυτή που της δόθηκε, την ευκαιρία που της δόθηκε από το γέμισμα του Τσάουντρι. Οι δύο προπονητές, αριστερά ο Γιούργεν Κλόπ, δεξιά ο Έντσο Μαρέσκα. Άλλο ένα δεκάλεπτο στον νοκάουτ αυτό αγώνα για το Carabao Cup. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος για άλλη μια φορά, αλλά ξανά ως εκ θαύματος η Λέστερ καταφέρνει να διαφυλάξει την εστία της. Και πάλι προς τα πίσω για τον Στόλαζικ. Ήρθε αυτή τη φορά ο Ντιντί να γυρίσει προς τα πλάγια την μπάλα. Φάουλ στον Έντο. Η εκτέλεση από τον Τζάστιν, δεν μπόρεσε ο Μακατήρη, η κόντρα ευνοεί όμως τον Ντάκα που προλαβαίνει, αλλά έρχεται και του κλέβει εκεί την μπάλα ο Έλιοτ. Τα κουνάκι, όμορφη ενέργεια από τον Τζάστιν που ξεφεύγει. Τζάστιν παναλλάξει στα δεξιά, αλλά η παλιά του είναι πάρα πολύ δυνατή. Καμία δυνατότητα για ευκαιρία, παρότι όλα ξεκίνησαν ιδανικά από τον Τζάστιν. Ο Τσιμίκας στην εκτέλεση του πλαγίου. Και πάλι στην πλευρά του ξανά θα έχει την δυνατότητα για ένα δεύτερο πλάγιο.
Η Λίβερπουλ έχει καταφέρει στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει την ολική ανατροπή. Οπότε πλέον διαχειρίζεται και αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα με στόχο να πάρει την πρόκριση. Για τον Σομποσλάι, ο Ούγκρος σε δεύτερο σούτ, αλλά δεν έχει την ίδια κατάληξη αυτή τη φορά, στο 84. Δεν θα μπορούσε να έχει και 100% ευστοχία. Αν και αυτό δεν υπολείπονταν και πολύ από το προηγούμενο. Λίγο πιο ψηλά έφυγε η μπάλα. Προσπάθεια από τον Ισαχάκου, δεν υπάρχει κάτι, ο Ντάκα έρχεται και κλέβει. Προσπίση από τον NDD, λάθος η παλιά από τον Τζάστιν και τώρα ο Σομποσλάι βγαίνει στην κόντρα επίθεση η Λίβερπουλ με τον Ντιόγκο Ζώτα στο 85. Ο Πορτογάλος συγκλίνει, κάνει την παλιά του πολύ όμορφη για τον Έλιοτ. Έλιοτ έχασε το κοντρόλ, η σέντρα του εκεί χαμηλά δεν πέρασε για τον Νούνιες. Νέα σέντρα από τον Κουάνσα αυτή την φορά, η απομάκρυνση με το κεφάλι. Η προβολή από τον Έντο χρεώνεται με φάουλ. Και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ ο Ιάπωνας μέσος. Η προηγούμενη φάση δεν υπήρχε κάτι. Το απάει εδώ ο Νούνιες, αλλά του κλέβει την μπάλα ο Ρικάρντο Περέιρα. Η κάθετη παλιά για τον Ντάκα που κάνει την προσποίηση. Δέχεται και βοήθεια ο NDD σε θέση βολής. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λέστερ, καθυστερεί όμως και χάνει την δυνατότητα να βρει ένα σούτ, να βρει ένα πλασέ. Στο 87, μεγάλη ευκαιρία για την Λέστερ με τον NDD που δέχτηκε την πάσα από τον Ντάκα. Δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ υπό την πίεση του Κονατέ και με τον Κουάνσα να του βάζει το πόδι την κατάλληλη στιγμή. Η ευκαιρία τώρα για τον Νούνιες, out, 87, απάντηση για την Liverpool, αλλά το σούτ του επιθετικού φεύγει out. Ξανά πως ο Νούνιες βρέθηκε σε θέση βολής. Το πλασέ όμως που επιχείρησε φύγει out. Θα κερδίσει ο Χάκπο με το πείσμα του, με τη μαχητικότητά του, παρότι έχουμε φτάσει στο 87. Έχει ακόμα τις δυνάμεις για να κάνει ό,τι θέλει και να πάρει το φάουλ από τον Ρικάρντο Περέιρα που απορρεί. Πολύ περισσότερο γιατί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει εδώ την μπάλα, δεν μπόρεσε να κόψει τον επιθετικό της Λίβερπουλ. Ρυθμικό χειροκρότημα από την εξέδρα για ένα τρίτο γκολ που επιζητά το κοινό της Λίβερπουλ.
Με τον Κώστα Τσιμίκα στην εκτέλεση του φάουλ για την Λίβερπουλ στο 89 έχουμε μπει. Τσιμίκας εκτελεί γλυκά, η κεφαλιά όμως εκεί από τον Κόαντι. Κατέβασμα από τον Έλιωτ, στον Μποσλάι, λάθος μεταβίβαση. Αλλά διορθώνει ο Έλιωτ. Κλέβει και φέρνει την μπάλα μπροστά του για να δημιουργήσει μια επιθετική όμορφη ενέργεια. Τακουνάκι, φοβερό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Ντιόγκο Ζώτα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μετά από την πάσα του Κουάνσα, ο Ντιόγκο Ζώτα πετυχαίνει το 3-1 μέσα σε αποθέωση. Ο Πορτογάλος με το τακουνάκι δοκάρει και μέσα. Λίβερπουλ Λέστερ 3-1 και η σεμινή τελετή κάπου εδώ λαμβάνει τέλος. Οριστικά και αμετάκλητα με τον Κουάνσα, παρότι είναι αμυντικός, να παίρνει εδώ την μπάλα μπροστά του, να βρίσκει τον Ντιόγκο Ζώτα, πλάτη αυτός με το τέρμα, τακουνάκι πανέξυπνο με το δεξί, δεν μπορεί να αντιδράσει κανένας, ούτε ο Σούταρ, ο αμυντικός, ούτε ο Στόλαρτζικ, ο τερματοφύλακας, Λίβερπουλ Λέστερ 3-1. Έτσι όμορφα, έτσι απλά, ο Ζώτα πετυχαίνει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε και αποτελεί κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα, το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο με 3 γκολ για την Λίβερπουλ και τον Κώστα Τσιμίκα να φεύγει για να αφήσει την θέση του στο 90 στον Τσάμπερς. Να πάρει και αυτός την πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα της Λίβερπουλ. Εδώ ο Λουκ Τσάμπερς, ο μικρός. Ο οποίος είναι 19 χρονών. Τον παίρνει από την κάτω των 21 ο Γιούργεν Κλοπ και τον ρίχνει στο μάτς. Έστω για αυτές τις καθυστερήσεις, είναι εμπειρία, είναι παράσιμο για τον Τσάμπερς να αγωνίζεται και να παίρνει και τη θέση του Κώστα Τσιμίκα κιόλας. Το φάουλ που θα κάνει τώρα ο Χάκπο. Κάπως καθυστερημένα θα σφυρίξει το φάουλ πάνω στον Τσάουντρι. Ο ρέφερι ένα φάουλ από τον Ντιόγκο Ζώτα. Το κλέψιμο. Έλιωτ βγάζει για τον Ντιόγκο Ζώτα και αυτός απέναντι ευκαιρία με τον Χάκπο. Χάκπο τριπλάρει και δεύτερη τρίπλα. Ψάχνει, σου το κάνει πάνω σε σώματα. Καθυστέρησε αρκετά ο Χάκπο. Μπορούσε να έχει τελειώσει πιο γρήγορα τη φάση. Ο Νούνιες εδώ με δύο. Κοιτάξτε πως τους χόρεψε και τους δύο. Και η κεφαλιά από τον Ουρουγουανό επιθετικό. Αλλά δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια ο Ντιόγκο Ζώτα. Μαχητικός ο Νούνιες κάνει το φάουλ. Εδώ ο Ντάρουιν Νούνιες, 24χρονος Ουρουγουανός στράικερ, μπήκε με όρεξη στο μάτς, το έδειξε από την αρχή. Φάουλ, φάουλ μάλλον, από τον Κονατέ στον Μακατήρ, ο οποίος θυμίζω ότι είχε ανοίξει το σκορ για την Λέστερ στο τρίτο λεπτό, αλλά αυτό που ακολούθησε στο δεύτερο ημίχρονο τα έκανε όλα να ξεχαστούν.
με τον Χάκπο στο 48 να ισοφαρίζει, τον Σόμποσλάι στο 70 να δίνει προβάδισμα στη Λίβερπουλ και τον Ντιόγκο Ζώτα στο 89 να πετυχαίνει το 3-1. Διαδικαστικού χαρακτήρα ο χρόνος των καθυστερήσεων που απομένει και είναι στα 2,5 λεπτά. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Τζάστιν, η κεφαλιά από τον Νούνιες που είχε γυρίσει πίσω. Ένα σουτ πάνω σε σώματα και πλάγιο για την Λέστερ. Κερδίζει και το χειροκρότημα ο Λουκ Τσάμπερς. Να το εδώ ο μικρός. Οι φίλοι της Λίβερπουλ τραγουδούν στις εξέδρες. Όπως υποδέχθηκαν την ομάδα τους, έτσι την αποχαιρετούν κιόλας με το Νεβεργό Γαλλών. Έγινε το λάθος, Ντιόγκο Ζώτα κερδίζει τις κόντρες, πάει να πετύχει τον κόλλο Έλιοτ, δεν το καταφέρνει εδώ, άτυχος ο Έλιοτ πάνω στον Κόαντι, έχω την εντύπωση. Ναι, δεύτερη φορά που ο Κόαντι σώζει την ομάδα του πάνω στην τελική γραμμή και το κάνει αυτό στο 96. Κάθονται για τον Νούνιες, δεν πέρασε. Ο Έλιοτ βάζει την κόντρα, αλλά έρχεται και ο Τσάουντρι. Γίνεται το λάθος, όχι. Θα απομακρύνει ο Σούταρ. Τελευταία δευτερόλεπτα. Η Λίβερπουλ θα προκριθεί στον τέταρτο γύρο του Carabao Cup. Τέλος τώρα, Λίβερπουλ-Λέστερ 3-1 με τον Jurgen Klopp. Να δίνει τα συγχαρητήρια στον Έντζο Μαρέσκα και την Λίβερπουλ να παίρνει αυτή την πρόκριση με ανατροπή. Ο Μακατήρ που τον είδαμε έδωσε το προβάδισμα στην Λέστερ στο τρίτο λεπτό. Ο Χάκπο που τον βλέπουμε εδώ ισοφάρισε στο 48 για την Λίβερπουλ για να έρθει ο Σόμποσλάι με ένα φοβερό σουτ να πετύχει την ανατροπή στο 70 της αναμέτρησης και το σκορ να ολοκληρώσει στο 3-1 για την Λίβερπουλ ο Ντιόγκο Ζώτα στο 89 του παιχνιδιού. Με τη Λίβερπουλ να παίρνει λοιπόν αυτή την πρόκριση με εντυπωσιακό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζοντας με 3-1 την Λέστερ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για την αποφώνηση. Κάνε το πάμε στοίχημα τόσο δυνατό, οι ομάδες του. Γιατί τώρα προσφέρουμε το καλύτερο cash out που έγινε ποτέ στα καταστήματα OPAP με Auto και Partial Cash Out. Τι είμαστε στο πάμε στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Κάθε εβδομάδα και μια μοναδική προσφορά από το OPAP επιβραβεύσεις. Όσα φώτα κι αν χρειαστεί να σβήσουν στις μέρες μας, κάποια πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Και θα παραμείνουν ανοιχτά, αρκεί η εξοικονόμηση ενέργειας να γίνει υπόθεση όλων μας.
σας με λύσεις και ιδέες για να το πετύχουμε μαζί. Volton. Δίπλα σας, καθαρά και έξυπνα. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ κέρδισαμε 3-1 την Λέστερ για το Carabao Cup. Και έτσι προκρίνεται στον τέταρτο γύρο μαζί με την Everton που κέρδισε πριν από λίγο την Aston Villa με 2-1, την West Ham που κέρδισε με 1-0 την Lincoln, την Blackburn που κέρδισε με 5-2 την Cardiff, την Bournemouth που κέρδισε 2-0 την Stoke, την Arsenal εκτός έδρας 1-0 την Bradford, την Chelsea που κέρδισε με 1-0 την Brighton και την Fulham που κέρδισε με 2-1 την Norwich. Αυτά είναι τα στατιστικά, 27 σούτ για την Liverpool, 4 για την Leicester. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα από τον Σταύρο Κουράκο που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ. I could be an astronaut. You can. Lottery winner names for the space trip competition are Angus...